Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνάδελφοι και συναδέλφισες, σύντροφοι και συντρόφισε, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που οργάνωσε το τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την Εργατική Συνδικαλιστική Δουλειά και η Κομματική Οργάνωση Αττικής. Είμαστε σήμερα σε αυτή την αίθουσα πολλοί αγωνιστές που μαζί δώσαμε σημαντικές μάχες στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα το προηγούμενο διάστημα. Ανάμεσά μας είναι και αρκετοί εργαζόμενοι που προέρχονται από άλλες συνδικαλιστικές και πολιτικές δυνάμεις με τους οποίους τα τελευταία χρόνια, όπως λέει και ο αγαπημένος μας ποιητή, ανοίξαμε την αλυσίδα και έγιναν ένας από εμάς. Παρά τις όποιες διαφωνίες μας με πολλούς, συναντηθήκαμε σε σημαντικές πρωτοβουλίες που πήραν ομοσπονδίες και συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ για την κοινωνική ασφάλιση, για την υπεράσπιση του απεργιακού δικαιώματος ενάντια στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις για αυξήσει στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές. Μόνο τη χρονιά που πέρασε, τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ έδρασαν πρωτοπόρα μέσα στα συνδικάτα, στήριξαν σημαντικούς αγώνες όπως τους αγώνες της Ομοσπονδίας Οικοδόμων που νέκρωσαν τα εργοτάξια σε όλη τη χώρα για υπογραφή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Πιο πριν την αγωνιστική δράση εννέα μηνών των εργατών στη ζώνη του Περάματος, των εργατών στη Λάρκο, της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, στηρίξαμε τους εργάτες της προβλήτες 2 και 3 στο λιμάνι του Πειραιά να θυμίσουμε ότι απέναντι στο δίκαιο αγώνα τους η εργοδοσία και η κυβέρνηση επιστράτευσαν την αστική δικαιοσύνη, η οποία έβγαλε τη μία μετά την άλλη πέντε απεργιακές κινητοποιήσεις παράνομες. Του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Πληροφορική Αντική και τη Κινητοποίηση των Εργαζόμενων στον Όμιλο του ΟΤΕ, τι πολύμινε Κινητοποίησει των Καλλιτεχνών, του Σωματείου Ελληνών Ιθοποιών και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, τους αγώνες των τραπεζοεπαλλήλων που δίνουν ενάντια στις απολύσεις, στις τράπεζες, ενάντια στη διάσπαση των εργαζομένων όσον αφορά τη σχέση εργασίας, τους όρους αμοιβή και εργασίας τους. Του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αττικής, των Σωματείων των Δημόσιων Νοσοκομείων, γενικά στη Δημόσια Υγεία, στις σχολικές καθαρίστριες, τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι, στους σωτάς, στους ναυτεργάτες, το σημαντικό αγώνα των εκπαιδευτικών για σταθερή δουλειά με δικαιώματα ενάντια στις απολύσεις που η κυβέρνηση βάφτισε προσλήψεις. Του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού, Ξενοδοχείων Αττικής, των εμποριοπαλλήλων σε όλη τη χώρα ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, το Μαραθώνιο Κυριολεκτικά Κινητοποιήσεων των Συνταξιούχων. Δεν υπήρξε ούτε ένα αγωνιστικό σκύρτημα, ούτε μία διεκδίκηση των εργαζομένων, που να μην είχε την ολόπλευρη με συνέπεια στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Δρούμε μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με αισιοδοξία και μαχητικότητα, δουλεύοντας ακούραστα για τη μαζικοποίηση και τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων. Μπαίνουμε μπροστά στην οργάνωση της πάλης για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Στηρίζουμε το πλαίσιο πάλης του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου και δουλεύουμε ώστε περισσότερα συνδικάτα να επεξεργαστούν πλαίσια διεκδικήσεων που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Σημαντική από κάθε άποψη ήταν η πρόταση νόμου για τις συλλογικέ συμβάσει εργασία και τους μισθού που κατέθεσαν πάνω από 530 σωματεία με μεγάλο συλλαλητήριο σε όλα τα κόμματα της Βουλής, πλην φυσικά της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, την καταχώρησε στα αζήτητα για δύο περίπου χρόνια, αρνούμενη να τη φέρει για συζήτηση. Όταν τελικά με τις επίμονες πανεβάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος αλλά και τις διαμαρτυρίες των συνδικάτων αναγκάστηκε να την ανασύρει από τα συρτάρια της μόλις τον Ιούνιο του 2018 την απέρριψε ενώ οι υπουργοί και οι βουλευτές της τη χαρακτήρισαν αντισυνταγματική, ανεδαφική και ασαφή. Την ίδια στάση κράτησαν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Μέσα επομένως στον αγώνα, ενάντια στη μισοδουλειά και στη μισοζωή, δόθηκε η δυνατότητα σε περισσότερους εργαζόμενους, μέσα από την ίδια τους την πείρα, να συνειδητοποιήσουν την ταξική αδιαλαξία της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Η πείρα από αυτή τη δράση, μόνο αυτή τη χρονιά που πέρασε, είναι πολύτιμη και δείχνει το δρόμο και για τη συνέχεια. Η αγωνιστική δραστηριότητα των ταξικών συνδικαλιστικών οργανώσεων αναπτύχθηκε και κόντρα στις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, οι οποίες το ίδιο διάστημα στη ΓΕΣΕΕ, αλλά και σε μια σειρά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, κράτησαν στάση υπονόμευση των κινητοποιήσεων και των ετοιμάτων τους. Αυτοί το νου τους δεν τον έχουν αλλού παρά στην αναπαραγωγή, σε συνεργασία με την εργοδοσία και το κράτος, τον όθο συσχετισμών, ιδιαίτερα μπροστά στο συνέδριο τη ΓΕΣΕΕ, για να παριστάνουν την ηγεσία τη εργατική τάξη και να εκπληρώνουν το βρώμικο ρόλο του. Σήμερα, φίλε και φίλοι, θέλουμε πιο ολοκληρωμένα να προβάλλουμε τι θέσει του κόμματό μα ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα που έχουν επιβάλει. Ότι δεν είναι μονόδρομο για την εργατική τάξη για το λαό μα η πολιτική των θυσιών των αντιλαϊκών νόμων του μικρότερου κακού. Μέσα από τη δουλειά μας, έχουν διαμορφωθεί προποθέσει ώστε νέε δυνάμει να συμπορευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να δώσουν δύναμη στη δύναμη των εργαζομένων και να εκφραστεί και με τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλη τη χώρα, με την ενίσχυση του κόμματό μας παντού, σε όλε τι κάλπε, τι τοπικέ, τι περιφερειακέ, στι ευρωεκλογέ, στι βουλευτικέ όποτε και να γίνουν την ενίσχυση των του ΚΚΕ που δρούν μέσα στο κίνημα, στα σωματεία και στα συνδικάτα.